Εγώ βλέπω ότι τα θέματα τα οποία έχει προαναγγείλει ο... ο Κούλης, γιατί Κούλης λέγεται απόψε, απόψε λέγεται Κούλης. Δεν λέγεται Κυριάκος, τον έκανε κούλι απόψε. Τον έκανε, τον έκανε, τον έκανε. Τον έκανε κούλι. Δυστυχώς, λοιπόν, δυστυχώς. Δεν με ενδιαφέρει εμένα, δυστυχώς ή ευτυχώς, ακούστε εμένα, εμάς τους Έλληνες το πετσί μας, από τους Βρετανούς, είναι κακοπαθημένο. Οι Βρετανοί ποτέ δεν μας φέρθηκαν σωστά. Οι Βρετανοί πάντα είχαν αυτό το, το, το στυλ της κοινοπολιτείας. Ξεχνάμε αυτά που έγιναν, θα τα γιορτάσουμε με μαύρη. Στη Μαύρη Επέτειο των Δεκεμβριανών. Τα βατζίδες ήταν, ρε Στέφανε Χίο. Τώρα με κάνει να γίνω Χίο στη θέση του Χίου. Τα, τα βατζίδες ήταν τα, της χώρας. Θα τα δούμε στη μαύρη, μαύρη Επέτειο των Δεκεμβριανών. Ποιοι μας ανακάτεψαν και σκοτωθήκαμε μεταξύ μας. Πες τα. Οι Βρετανοί. Πες τα. Έτσι είναι. Πες τα. Ποιοι μας ανακάτεψαν στην Κύπρο και χάσαμε την ένωση της Κύπρου... ...με τον μεγάλο εθνικό απελευθερωτικό αγώνα του γρήβα διγενή. Οι Βρετανοί, ποιοι διέταζαν... ...εγώ δεν βγάζω ανθε, αν, αντιβρετανικά αισθήματα... ...εκφράζω τον μέσο-ελληναπολίτη. Ποιοι διέταζαν τις εκτελέσεις στα φυλακισμένα μνήματα... ...των Ελλήνων, Ελληνοκυπρίων, Πατριωτών... ...που τους κρέμαζαν τη νύχτα μέσα στα φυλακισμένα μνήματα... Με την ως υπογραφή, με τις βασίλισσες Ελισάβετ, που θα πω, δεν θέλω να πω μη καμιά κακιά λέξη τώρα για τη Σάβρα που κυβερνούσε τη Μεγάλη Βρετανία. Μην παρεξηγούνται οι φιλοβασιλικοί. Αυτή διέταζε τις εκτελέσεις. Και όταν πέθανε, χάρη και η μισή Ελλάδα. Δεν είμαι κακός, είναι η αλήθεια. Οι Βρετανοί μας ανακάτευαν συνέχεια από το 64 μέχρι σήμερα. Λοιπόν, γιατί να αισθανόμαστε φιλοβρετανικά αισθήματα. Άλλο όμως αυτό και άλλο οι διπλωματικές ήτες. Η εκτίμησή μου είναι ότι κάτι παίζει γιατί βλέπω τις προαναγγελίες που αναφέρει ο Πρωθυπουργό θα... που θα συζητούσε Ακριβώς. με το Σούνακ. Ακριβώς. Η Γάζα η Ουκρανία, Ακριβώς. η κλιματική κρίση, η μετανάστευση. Ένα από τα τέσσερα ζητήματα. Και τσουπ πήγε να συναντήσει τον Κολαούζο, το δεύτερο, τη Δευτεράτζα, τον πρόεδρο του εργατικού κόμματος στη Μεγάλη Βρετανία. Κάτι άλλο παίζει. Και έχω την εκτίμηση ότι μπορεί να έχει σχέση ή με τη Γάζα ή με το Ισραήλ ή με την Ουκρανία. Είναι γεωπολιτικό το θέμα. Ο Ινδός απόψε να φτύσει το κούλι, γιατί αυτό έγινε. Τον έφτυσε. Και να γυρίσει το φτύσμα στα μούτρα του. Εγώ δεν ανέχω όμως Έλληνας να με ευθύνει ο Βρετανός Πρωθυπουργό. Δεν ανέχομαι. Να ζητήσει συγγνώμη από τους Έλληνες πολίτες ο κ. Τζοτάκη. Είναι υποχρεωμένος. Μας έχει προσβάλει βαδίδατα.